Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Έζησε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Εκκλησία του Χριστού, βάζοντας την δική του σφραγίδα. Υπηρέτησε την Εκκλησία ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως για 15 χρόνια. Το 337, σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Άγια Ψυχή του στον Κύριο. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Άγια Ζωή του και τις ανεκτήμητες υπηρεσίες του προς αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο. Η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα, 30 Αυγούστου, η μέρα που κοιμήθηκε. Αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, γιατί θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος πολέμησε πάρα πολλά χρόνια να αλλοιώσουν τη γλώσσα, την καταγωγή, την συνείδηση των αρχαίων αλλά και των νεότερων Μακεδόνων. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να ενώσουμε τη φωνή μας στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης που θα γίνει σε λίγες μέρες. Να εναντιωθούμε στην ιστορική πλάνη. Να βάλουμε το εμείς πιο πάνω από το εγώ μας. Να αγωνιστούμε για αυτό που έχουν αποδείξει οι έρευνες, οι μελέτες, οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Να είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Άγιου Αλέξανδρου, αλλά να θυμηθούμε και αυτό που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι αυτή η πόλη έχει το όνομα του μεγάλου στρατιλάτη, αυτού του ανθρώπου που κατάφερε να επεκτείνει την Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο, να εκπολιτήσει τους βαρβάρους. Όμως κάποιοι σήμερα προσπαθούν να μας πούν ότι αυτός ο τόπος, η Μακεδονία μας, δεν είναι ελληνική. Εμείς δεν τους ακούμε, δεν το πιστεύουμε και σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της Μακεδονίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου που καλέσαν σήμερα εδώ και εμένα και τους συνεργάτες μου, να τους συγχαρώ για αυτήν την πολύχρονη προσπάθεια, να συγχαρώ όλους αυτούς που μετέχουν στο Πολιτιστικό Σύλλογο και ιδιαίτερα τους χορευτές και τους χοροδασκάλους, και να ευχηθώ σε όλους εσάς καλή διασκέδαση. Την χρονιά ο πολιτιστικός, ο λαγραφικός όμιλος ντόπιων και περιχώρων του Ρουμλούκη, πιστός στο ραντεβού του, διοργανώνει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα προς τιμήν της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να τους συγχαρώ όλους και το Δέλτα Σίγμα και τους εθελοντές, να καλωσορίσω που μας τιμάνε την παρουσία τους οι φιλοξενούμενοι πολιτιστικοί σύλλογοι, και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, ευημερία και του χρόνου πάλι όλοι εδώ και ακόμη περισσότεροι να είμαστε και να τιμήσουμε με την παρουσία μας τον Άγιο Αλέξανδρο. Καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση με τα πολύ ωραία χορευτικά που μας έχει καλέσει εδώ ο Σύλλογος Ντόπιων των ΛΟΝΑΠ, όπως και κάθε χρόνο, να μας τιμήσει τις παραδόσεις, τους χορούς της περιοχής αλλά και της Αλεξάνδρειας, γιατί η παράδοση και η πίστη στις παραδόσεις είναι αυτή που δίνει δύναμη, δίνει ελπίδα, είναι αυτή που στηρίζει αυτή τη χώρα. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή διασκέδαση.